Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, τι μου κάνετε, πώς είστε. Είμαστε στο κλειστό του Έρντον και είμαστε όλοι έτοιμοι για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ Summer Kings και Salonics. Έχουν ξεκινήσει τα knockout και στην Master. Την πρώτη προσπάθεια ο Βορειοκυπριακός, ο οποίος μας παραχώρησε και την συνέντευξη. 2-3 λοιπόν στην regular season για τους Summer Kings, οι οποίοι ξεκίνησαν με 2 σερί νίκες, έχουν κάνει έκτοτε 3 σερί ήττες. Πρωτοπόροι παραμένουν έπειτα από την συμπλήρωση, έπειτα από την ολοκλήρωση της regular season της Salonics με 5-0. 2-4 από τον Σπανό, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός και παίζει μαζί με τον Αλεξιατρίδη. Νικοβίδης στη γωνία απέναντι του ο Τερτζίδης, ο οποίος και αυτός έχει ξεκινήσει ως βασικός για τη Salonics. Πάει μέσα, μέσα, στέκεται απέναντι σε 2 τελή, είναι άστοχος, Τερτζίδης στο rebound. Κάθε ομάδα που έχει φάσει τον 16, νοκάουτ παιχνίδια, κάθε ομάδα που έχει 4 νίκες από την κατάκτηση. Νικοβίδης, ο Κράκος πήρε το αμυντικό rebound, απέναντι του Σπανός, Ίντο. Πάσα ωραία στην κίνηση, θα πάρει και θα φύσει στο καλάθι ο Πολυχρονάκος. Ένα teamwork βγήκε και ήρθε το πρώτο καλάθι για τους Summer Kings. 2-2. Ο Μαστέντσος για 3 είναι άστοχος ο Αντσιατρίδης, αμυντικό rebound από τον Ίδο, ο οποίος θέλει να τρέξει. Ο Μαστέντσος, ο οποίος θα γίνει βασικός στη θέση του αδερφού του. Και το Τερζίδης έκλειψε, έκανε μια ωραία σαρωτή και πέρασε τον Ίδο. Σπανός από τη γωνία, ο Τρίδης έκανε, στάθηκε, έκανε μια προσποίηση. Πάσα δεν πέρασε στον Τερζίδη, ήταν τρεις παίκτες μπροστά από αυτόν. Ίντο. Ο Τρίδης από την κορυφή έκανε μια προσποίηση, δεν πήρε το τρίποντο, πάει μέχρι μέσα, στέκεται χωρίς ισορροπία, παίρνει σε ψηλότερο αντίπαλο, είναι εύστοχος. Έτσι, 2-4 λοιπόν. Θέλει να αποστάρει ο Άλεξ Τρίτης, δεν θα πάρει όμως, θα πάρει ο έντερος ψηλός, θα γυρίσει αυτός, θα ρολάρει πολύ ωραία στην ρακέτα των Summer Kings και θα πετύχει το καλάθι, 4 όλα. Φλάκος, βάζει την επίθεση, παίρνει το σκρίνο τον Πορτουνάκο, ψηλότερος παίξης πάνω, πήγε για το κλέψιμο 2 φορές, ο Τερζίτης δεν το έκανε. Ο Πορτουνάκος έκανε ένα jump shoot απέναντι στον Τρίτη, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από το Σπανό και θέλει να τρέξει. Κρατήνει μπάλα και την κατοχή και το βηματισμό και τα πάντα όλα. Τέντζος. Σπανός. Μητρίδης τώρα, Τερζίδης, καλό passing game. Τέντζος και πάλι, Σπανός και τέσσερας δεν πήρε την μπάλα. Και να βγάλει μια πάσα, ο Τέντζος δεν τα κατάφερε. Για τον Βίδης τώρα. Ο Τερζίδης παίζει πολύ καλή άμυνα και δέχεται τα συγχαρητήρια από τον μπάγκο, αλλά ο Βίδης τον κερδίζει ψηλά και βάζει το καλάθι. 4-6. Τέντζος. Καλώς από τη γωνία, παίρνει το baseline, μια πάσα στην κορυφή Τερζίδης. Τερζίδης και Τρίτης, οι οποίοι έχουν παίξει μαζί στους Big Babes, ωραία πάσα. Σπανός την μετατρέψει, ασύστη για το κλέψιμο και το έκανε ο Τέντζος. Πήρε την μπουκιά από το στόμα. Πρώτο το λίδι. Τώρα θα έρθει όχι ένα ακόμα καλάθι για τους Salonics. Προχνάκος. Θα τρέξει κόντρα σε όλους και σε όλα με το δεξί χέρι coast to coast δικαιώνεται. 6-8. Τέντζος. Φέρω όλο απόγευμα. Δεν έχουμε κανέναν παίκτη στον πάγκο Summer Kings. Αυτοί που βλέπουμε 5 είναι All We Get, που λένε και στα Αμερικάνικα. Πέρασε ο Ίδο υπέροχο από τον Τερζίδη, ο οποίος είχε πάει για το κλέψιμο για μία ακόμα φορά. Μόνος του μέχρι μέσα παίρνεται σε ψηλότερο αντίπαλο, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Τέντζος πέρασε 2. Φιλός από τους Salonics. Ωραία πάσα, λίγο πιο ψηλή από όσο θα έπρεπε για να συγκρατήσει ο Αλεξιοδρίδης. Τρίλης από την γωνία σου για 3 και βρεθεί ελεύθερος, airball, η μπάλα θα περάσει εκτός. Βλάκος βγάζει μια μακρινή πάσα, την έκλεψε ο Τερζίδης.
Ο Ρεξάτος και στην άμυνα έχει ξεκινήσει ο παίκτης των Big Babes στο σημερινό και επίσης παίκτης των Big Babes στο καλοκαιρινό σου για 3 σπανός εύστοχος 9-8 ασίστ για τον Τελειτζίδη βέβαια. Ο Φλάκος πέρασε ένα μισό ποδίο και πάλι με το αριστερό παραλίγο καλά του κεφάλου θα σε δύο βολές. Πλάκος στις βολές λοιπόν. Άσχετο στην πρώτη. Ναι, ναι, λοιπόν, μέσα από τη δεύτερη. Καλώς από την άλλη γωνία που εκεί που έφτιαξε προηγουμένως. Για το κλέψιμο θα μείνω τον Kings, βάλα πήγε στον έτερο διατρίδη, κλείσει. Βέβαια στον Άλεξ, ο οποίος έχει κλειστεί από 3, καλό πας στην game σου για 3, τώρα θα το πάρει, είναι άστοχος όμως ο Κλείσεις από την κόρη πάντα τον Άλεξ και καλάθι. 2 τεδέρφια στους ψηλούς, 2 τεδέρφια και στους περιφερειακούς για τους Αλονίκς. Λίδης πέρασε και πάλι μόνος του μέχρι μέσα, είναι άστοχος μόνο ταμπλό. Βλέπουμε τις Summer Kings αναλώνονται σε ατομικές προσπάθειες. Τέντσος, ένας μέσα έκανε ένα χορευτικό, έβγαλε την πάσα παρόλα αυτά στο σπανό. Ξαναπήρε από τη γωνία σου για 3, είναι άστοχος. Πολύ ψηλά θα πάρει, θα γραπώσει το επιθετικό rebound και πήγε ανάμεσα από 2. Δεν έγινε κάτι καλό όπως ήταν ένα τερτίδι, δεν πήρε κάποιο φάουλ, ούτε έβαλε το καλά. Θήντο, ο Κοβίτης από τη γωνία έκανε μια προσπίση σου για 3. Πήγε ο τερτίδις πάνω του, είναι άστοχος. Θετικό rebound, αμυντικό rebound, sorry. Στον Άλεξο Τρίδη, μεγάλη πάσα σπανός. Κίνησε ο Σίσης, έχω πάρει. Έκλεψε ο Κουτολίδης. Είδε τώρα. Είδε ως καστή πάσα ωραία στον Πολυθωνάκο, ο οποίος την αφήνει και αυτή την μπάλα στο καλάθι. Τέντσος. Μια ακόμη φορά. Πάμε από τη γωνία. Επίσης θα πάρει από τον συνονόματό του, έχει υπάρξει προηγηθή φάουλ. Ξέρεις να σημειωθεί ότι Σπανός και Σάκης Τέντσος, ο οποίος κάθεται στον πάγκο τώρα ο δεύτερος, έπαιξαν και χθες, παρέλα τον The Boys. Για τρεις άστοχος ο Αλεξανδρίδης, καθώς από την πλευρά των... Μαρκίνης θα μπορούσε να παίξει και ο Άντσια Κοβίδης. Σε MVP, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Σκυστή τώρα στην γωνία από τον Ίντο ο Άλεξ. Ζήσεις τώρα, πήρε τον Τερζίδη για να μας επιστρέψει την μπάλα. Η διπλώση άμυνα πάνω του, ωραία πάσα στην κίνηση. Περαιτέρω μέσα στη ρακέτα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Άλεξ. 13-11. Διπλάκος. Αποσολίδης. Διπλώδη στη γωνία, πέντε του Σπανό. Έρχεται στην τελική, έχει κλειστεί από δύο ψηλούς για να τον θακανεί. Ίντο στα 10 δευτερόλεπτα σκαστή πάσα και πάλι εύστοχος, κόβοντας μέσα στη ρακέτα ο Πολυθωνάκος. Τελικός αποδέκτης και αυτής της συνεργασίας. Τέντος, παίρνει ψηλή αποδίκτη τώρα. Πανός, χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμή σε... Ναι, οι δύο ομάδες προφανώς. Οι Summer Kings, ούτε οι Salonics έχει γυρίσει, πήγε να βγάλει μια πάσα, την βρήκε στον Τερζίδη ο Τέντσος. Σουτ για 3, ενώ τελείωνε ο χρόνος επίθεσης, μόνο ταμπλό αμυντικό rebound από τον Ιακουβίδη. Κουκλάκος τώρα, 13 όλα, 2 και 7 πριν τη ρίξη της πρώτης περίοδου. Κουκλάκος, είναι συγκίνηση, βγάζει την πάσα στον Νίντο τώρα. Σαλάζει ταχύτητα φέρνει στον ψηλότερο Άλεξ, του επέστρεψε την μπάλα και πάλι στον Πολυθωνάκο, ο οποίος με ένα ανάποδο lay-up την άφησε στο καλάθι. 13-15, αντιστέκονται πολύ πολύ καλά στην πρώτη περίοδο οι Summer Kings, γιατί ομολογουμένως έχουν έτσι άλλο και το αριθμητικό μειονέκτημα. Σε για 3 στέντζος θέλει να απαντήσει με τρίποντη βόμβα, είναι άστοχος, είδε το rebound. Πήγε το αμυντικό, έκανε μια ωραία κίνηση, παραλίγο να του κλέψει την μπάλα, πάει από πίσω το Τερζίδης, έχει περάσει εκτός αυτή. Νίντζα τραγούδι. Έχουμε πρώτο time out στην αναμέτρηση.
Τρέχουμε σε πολύ λίγο μέρος μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν την αναμέτρηση στο Gwendom. Έπειτα από το time out, κατοχή είναι για τους Summer Kings, για τους οποίους έχει την μπάλα τώρα ο Ιακωβίδης και σκανάρει τις επιλογές του απέναντι στον Τέτσο, χαμηλώνει, αλλάζει ταχύτητα, έκανε μια σταυρωτή, υπάρχει εκεί πέρα ένα τζέρτζελος, θα μπορούσε να πει κάποιος. Τελικά έχουν χρεωθεί βήματα στον Ιακωβίδη. Μιλάω πάντα με πολύ επιστημονικούς όρους. Sorry αν δεν ήσασταν έτοιμοι γι' αυτό. 13-15 λοιπόν, σπανός, από τη γωνία. Τέτσος. Ένα χτύπημα στο κεφάλι από μπάλα στη συνέντευξη που έπαιρνε από τον Κωνσταντίνο Πολυθωνάκο. Α, όπως έκανε τώρα ο Ιντο. Οπότε ενδεχομένως να έχω πάθει κάποια βλάβη. Πλάκα κάνω, ελπίζω δηλαδή. Ακόμα σφύριγμα 1 και 9 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ζήσεις πήρα από τον Άλεξ. Είναι από τη γωνία σου για 3. Μόνο στο ταμπλό στο δοκάρι εντός εισαγωγικών. Λέει αυτό μας του. Η κίνηση έχει κλειστεί από 2, έχει κρατήσει σταθερό. Ιντο, ο Δεκράνος δεν πήρε ένα fadeaway shoot χωρίς ισορροπία από τον Ιντο, έστω fadeaway χωρίς ισορροπία, ο συνήθως δεν έπαγε του άλλου. Ντέγος είναι έτοιμος να περάσει, κάνει κάποιες διατάσεις, έχει σηκωθεί από τον πάγκο του Θεσσαλονίκης. 13-17, έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Σπανός από τη γωνία. Ιντο. Ερτζίδης. Δεν το έχει πάρει πολύ προσωπικά για να πάρει ένα ακόμα τρίποδο. Καυτή πάσα από τον Τέντσο στον Ζήση. Και έχει υπάρξει φάλα από τον Μιντός. 28 δευτερόλεπτα. Δεν επιλέξει την πρώτη περίοδο. Έχω πάθει μια μανία με τον χρόνο. Ζήση στις βολές. Μέσα 17 έψω στην πρώτη. Άνθρωπος στη δεύτερη υπάρχει η μάχη και το rebound, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Oh! 26,6 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Τέτος την επαναφορά, Τερζίδης. Ο Ιατρίδης θα γυρίσει, είναι άστοχος, 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη, εντάξει, τα πατάω. Θετικό rebound, έχει πάει πάρα πολλοίς κόσμος από τους Summer Kings πάνω του. Ο Λαφράκης έχει κάνει rebound από τον ίδιο και καλάθι και φάουλ τώρα στον Ματέντζο έχει πληρωθεί. Πήγε και ένα ακόμα κλέψιμο. Θα βάζει με τον εαυτό του τώρα, 16-17, χάρισε εντός ο Ιγκόν ένα φάουλ, 2-3 τα ομαδικά. 13 δευτερόλεπτα όλα για τους Summer Kings. Λάγος. Λεκοβίτης από τη γωνία σου για 3, είναι άστοχος, σας μπρόξε την μπάλα πανώς εκεί που είναι ο Βουλάκος, όμως ο Πολυθωνάκος ο οποίος παραχώρησε την κατοχή, θα πετάξει την μπάλα στα μετρήσια, μη άστοχο, τον Ιατρίδη. 16-17 λοιπόν, τελικό σκορ πρώτης περίοδου, το ντέρμπι καλά κρατεί στο μισό του Έρντομ. Μετά μεγάλη αστοχία στους Σαλονίκς, την γραμμή των 6-85, έχουν βγάλει στο δεύτερο πεντάλεπτο και έπειτα κυρίως οι Summer Kings ακτητές συνεργασίες στο τελικό αποδέκτη των Πολυθωνάκων κατά χώρων, αλλά όχι μόνο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, μια ακόμα φορά στο Gwendom, που αλλού, για να παρακολουθήσουμε την δεύτερη περίοδο στην πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση μέχρι στιγμής μεταξύ Σαλονίκης και Summer Kings. Σάκης Τέντζος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα τώρα, παίρνοντας από τον Σπανό κατά την έλεξη της περίοδου. Τέγος πάρει το τρίποντο, έχει περάσει και αυτός εντός, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ιακωβίδη. Ιντο, Ιακωβίδης και πάλι. Ιακωβίδης τώρα ο Λουκουράκος. Πάλι Ιακωβίδης. Το 8 δευτερόλεπτο έχει κλειστεί πολύ καλά από τον Σάκη Τέντζο. Τα έχει βρει λίγο σκούρα παράνω τα πάει μέχρι μέσα πέραν και στον Ρίση Γιατρίδη. Μπάλα για να είμαστε στον Τέγκο και στον Πολυθωνάκο. Θα υπάρξει Ζαμπούλ. Και όχι να παίξει λίγο σε Σαμερτή. Πολυθωνάκος στην παραφορά. Είναι τώρα από την κορυφή. Λάκος έξτρα πάσα, ένα μακρινό jump shoot είναι άστοχο από τον Πολυθωνάκο, αμυντικό rebound από τον Τέγκο τελικά. Σάκης Τέντζος ψάχνει την πάσα, μέχρι την βρει. Γύρισε, έχει χτυπήσει ο Ζησής.
συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. 16-17 είχαμε γύρω για του Kings. Βλάκος. Συνέχισε η άμυνα ζώνη τη Θεσσαλονίκη. Ο Βλάκος πέρασε από τη γωνία σου για 3 θα το πάρει. Είναι άσχολος όμως ο Αποστολίδης. Ο θετικό rebound την πάρα πηγή στον ίδιο με κάποιο τρόπο. Ίντο. Στα έγκατα της ρακέτας σου για 3 αλλοιώθηκε η προσπάθεια του Βλάκου από το Σπανό. Τέλος υπάρχει η φάρα από το βίντεο. Κοντά στο κέντρο του γηπέδου. Τάχης τέντος, είναι παραφορά, τέχος. Παρά από την γωνία, σκάσει πάσα. Ξαναπήρε σου για 3 με άστοχος σίδερο. Αντικό rebound από τον Σολίδη. Θέλει να τρέξει κιόλας. Βλάκος. Βλάκος θα κάνει πάσα στον Ιακωβίδη, τη βρήκε. Στην γωνία στα 10 δευτερόλεπτα. Σκαστή πάσα δεν θα περάσει περαιτέρω μέσα στην αγγλίδα στον Βλάκο. Πάλι. Δεν το σουτ για 3, γιατί όχι, γιατί να μην το πάρει. Είναι άστοχος όμως μόνο ταμπλό. Πρωτοδάκος στο rebound. 6-17 έχει παραμείνει το σκορ. Στην δεύτερη περίοδο. Βλάκος. Έχει πάσα και από το κέντρο. Για 3 είναι εύστοχο από τον Ίντο. Γιατί άνοιξα λίγο να πάρω μπρος. Το χτύπημα μάλλον είναι λίγο πιο βαρύ από ό,τι φανταζόμουν. Πέντσες. Δύσεις. Έχω σε ένα jump shoot, είναι άστοχο. Θα πάρθει το αμυντικό rebound από τον Αποστολίδη. Και κοβίδεις τώρα. 1-1 τα ομαδικά. Το ζήτης. Δεν πάει μέχρι μέσα. Ο Πλάκος και έχει πάρει φάουλ. Ζήτης, ο Μάστερτος και Άλεξια Τρίτης κάθονται στον πάντο των Σαλαμίξ και οι τρεις έχουν παίξει την πρώτη περίοδο. Εδώ. Λάζει, κατέβησε, αλλάζει ταχύτητα και υπάρχουν βήματα τον ίδιο. Σάχης Τέντζος. Ζήτης από την κορυφή. Άλεξα με τη γωνία με το Σπανό και πάει μέχρι μέσα στην baseline. Τι πήγε να κάνει απέναντι σε πάρα πολύ κόσμο, είναι άστοχος. Είδε το rebound. Μια... Το λίτης, ο Ζουβάκος θέλει να πάρει, δεν πήρε, είδω. Είδε το πάλι, την κίνηση πήρε ο Ιακωβίδης, τέχνη του εκτελεί, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ζουσί. Παρά την πολύ καλή προσπάθεια του Βρεφωτάκου για επιθετικό. Είναι στη στιγμή, σκαστή πάσα. Τέντζος. Πανός του πάλι τέντζος από τη γωνία. Η έξτρα πάσα μέσα στη ρακέτα έχει κλειστεί από δύο. Θα κερδίσει και τους δύο. Ζήσεις με τον Βρεφωτάκο και τον Σολίδη. 18-20. Βλάκος. Βάζα στη γωνία από Σολίδης. Είδε και πάλι. Στα 8 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα, συγκράτησε ο Δεκουλάκος, έχει κλειστεί από πιο τον αντίπαλο στην κίνηση. Ωραία πάσα και καλάφι από τον Ιακωβίδη. Πολλός, καυστή πάσα και πάλι ζήσει, θα πάρει υπέροχο τύπο γολφ τώρα από τους Σαλονίκς, 20-22. Είναι 40, πήγα να μείνω από ανάσα στην προηγούμενη μου πρόταση. Λάγος. Έχω κάνει και σολφές παραθεμάμαι. Είναι λάθος. Εκκλησία από δύο. Ψηλή πάσα για να πιάσει ο Ίντο. Λέιζερ τώρα στη γωνία. Του Λάγος για 3 σέρμπολ. Το rebound. Καλός. Σάχης Τέντζος για 3 θα το πάρει και τώρα. Και είναι και πάλι άνθρωπος θα πετάξει την μπάλα με το ένα χέρι παραλίγο να βάλει ένα καλάβιο Καρυπίδης. Αλλά μπήκε τελικά σε δεύτερη φάση. 22 όλα. Πιο χαμηλό τέμπο τώρα η κίνηση που οργανώνει ο Δεκουλάκος για τους Kings. Βίδης για 3 από την κορυφή, είναι άστοχος στο rebound και πήγε να βγάλει μια φακρινή πάσα. Στούκαρε λίγο στο γενικό με τον Τέγο. Τέντζος, ύψωση για το Σπανό. Απαπα. Τι πήγε να βγει. Ακούσουμε λίγο πίσω κρατημένα οι Σαλονίκοι στις τελευταίες φάσεις μόλις έχουν αρχίσει να προσπαθούν να βγάλουν
φανταζή συνεργασίες. Βλάκος. Ο Σολίδης. Τα πρωτές πέρασε υπέρσι και περαιτέρω μέχρι μέσα. Καλάθη και φάουλα τον Πολυφωνάκο. Τότρα σε σταδιακά πολλαπλά εμπόδια που μπήκανε στο διάβα του. Ο Πολυφωνάκος, ο οποίος αποτελεί πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης των Kings. Έχω σχέση αυτήν. 22-25. Τέτος. Ο Ζήνης έχει περάσει εντός του πανός, έχει περάσει τον παγκό. Κάνος πάσα τώρα, έκλεψε ο Ιωβίδης. 3-2-1. Ίντο απέναντι στον Τέντζο, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. 3-2-1, ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες. Πολύ μικρές περάσεις και τον Τέντζο, ο οποίος έχει πάρει στην κορυφή, δεν θα πάρει το τρίποντο. Τέγος. Άλλαξε από την κορυφή, Τέντζος. Στα πρωτές άλλαξε ταχύτητα, ο Τερντίδης έβγαλε μια περίταχνη πάσα η οποία πήγε με κάποιο τρόπο στον Άλεξ, καθώς την τίμησε δεόντως, τον τρέποντα της την C-assist. Λάκος. Λάκος πήγε από τη γωνία. Είναι μια προσπίση τώρα από τους μήνες φέροντας, πάει μέχρι μέσα, κέρδισε τον Άλεξ Γιατρίδη. 24-29 λέει το σκορ, Τερντζίδης. Για 3, εύστοχο τώρα επιτέλους τρίποντο για τους Θεσσαλονίκς. Σας πάει ο Άλεξ. 27-29. Ο Φλάκος. Αυτή η πάσα ο Ιωβίδης, κοιτάξτε που έχει ανέβει και προηγουμένως που έχει ανέβει ο Τερντζίδης για να πιέσει. Έχει να σκρίνει ο Ιωβίδης που εκμεταλλεύεται σε πρώτο χρόνο και εκτελεί για 2. Εν τω μεταξύ του ο Ψαλίδης, 27-31. Τέντζος. 2-52 ακόμα για την τελήξη του πρώτου μισού. Το ντέρμπι εξακολουθεί να κρατά καλά. Έχει πιάσει άγκυρα το ντέρμπι. Στο τέρντο ψού για 3, εύστοχος και από τη γωνία και ο Τέντζος. 30-31, Ψαλίδης χειροκροτάει τώρα. Έκανε μια μικρή βόλτα στην Ρογκέτα. Η καλή άμυνα τριπέμπτει και πάλι στον Αμπιστολίδη. Ο Βουλάκος. Ήντο από τη γωνία. Ήντο για 3. Θέλει να απαντήσει και το κάνει. 30-34. Και τον φωνάζω με και κάνει όλη περίεργα. Το έχουμε συνηθίσει πλέον. Τερζίδης. Κεστράσα Καρυπίδης και πάλι έχει γυρίσει. Κοιτάξτε πώς τον έχουν κλείσει. Τον έχουν περικυκλώσει μέσα στην Ρογκέτα. Υπάρχει στον Summer Kings. Τέχος, πάλι Καρυπίδη σε ένα jump shoot, έστοχο και πολύ ψηλό σχήμα τώρα από τους Θεσσαλονίκς. Και Καρυπίδη και Τερντζίδη και Τέχο και Άρεξ Γιατρίδη. Έχουμε time out, 32-34 το σκορ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα μόνη μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά στο Έρντομ. 2-2 έχει κυλήξει της πρώτης περίοδου. Στην περίπτωση που το ξεχάσατε πριν από 2 δευτερόλεπτα. Anyway, Βλάκος. Κοιτάξτε πώς πιέζει σαν αγρίμι ο Τερζίδης στην άμυνα. Για 3 και κομμάτια από την κορυφή είναι άστοχος, δεν θα ανοίξει μέχρι για αυτόν τον ουρανή του τρυπόντου. Θα τον διώθηκε λίγο στην γη από τον αέρα στο Έρδο. Για την deflection από τον Βλάκο έκλεψε ο Ίντο και έχει κερδίσει φάουλ από τον Τερζίδη. Σαφέστατα ο Ρεκοβίδης. Πάει στη γραμμή για 2 βολές. Έχω βγει στην πρώτη βολή, έχει δικαιώμενη μία ακόμα. Ας όπως δεύτερη μία στις 2, Τέχος έχει και μαζεύει το rebound. 32-35. Ζήτης. Τέτοις από τη γωνία. Πάλι τα ζήτης στην weak side. Στρίπλες. Στις αλλαγές κατένθησης και πάει μέχρι μέσα. Στην κίνηση λαμβάνει και αφήνει την πάρα στο καλάθι ο Άλεξ Γιατρίδης. 34-35 στον πόντο η διαφορά, θυμίζοντα το κακό μου στο ανέκδοτο. Και δεν έχει κάνει το φάουλ τώρα στον Ιντο. Ο
Μάρκο από την Κορέα παίρνει ένα σκρίνο από τον Αποστολίδη. Βρίσκει εκεί, συγγραφίσει την μπάλα με κάποιο τρόπο, τελειώνει. Αλλά είναι άστοχος. Ένα χέρι, ένα υπόγειο λέει άπτεντος. Άλλος από την γωνία, Τερζίδης. Τέτσος ζήτησε και πήρε στέχος. Έτσι πάσε και πάλι, Άλεξ ξαναπήρε. Τέτσος και πάλι από την weak side για 3. Άστοχος, πάρα πολύ ψηλά για το δυτικό rebound, Άλεξ. Άλεξ πέρασε πέρας από τον πολύ φιλωράτο, έχω την εντύπωση. Ναι, από αυτόν πρέπει να είναι, καθώς η κατοχή είναι και πάλι για τους Θεσσαλονίκς. Έντος. Βουίξαν και πάλι στον τέχος για 3, είναι άστοχος, μα μην εικόνει πάντα από τον Βουλοφυλάκο. Πολλές φορές βλέπουμε τον Τέντζο να, τον Σάκη Τέντζο να δίνει πάσες από την μία στην άλλη πλευρά. Σε ποιον είναι, θα λέγει κάποιος. Είναι χαρακτηριστικό του. Ήντο. Τέντζο. Πάει μέχρι μέσα, πέρασε και τον Τερζίδη. Και από τον Τερζίδη και αφήνει την πάρα στο καλάθι. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Θεσσαλονίκς. Σηκώνει τον Δεκουλάκο στο καλά, 34 λεπτά. Στη Wixan και πάλι τέχος. 3 δευτερόλεπτα ο Τερζίδης, πρέπει να το πάρει. Πάει με τη μέσα, θα πετάξει την μπάλα για 2. Είναι άστοχος. Ενδεχομένως να μην είχε καταλάβει την κορώση ότι τελειώνει ο χρόνος. Κάνει επικοινώνηση εκεί πέρα με τον Άλεξ από την εντύπωση. Τελικό σκορ όμως και να έχει 34-37, οι δύο ομάδες είναι head to head προς αρκετά μεγάλη έκπληξη κάποιων σύμφωνα με τα προγνωστικά. 3 πόντι της διαφοράς με μόλις 5 παίκτες στη διάθεσή τους οι Summer Kings και έχουν αντιμετωπίσει πολύ καλά την πολύ μεγάλη πίεση στην άμυνα που τους ασκούν οι Θεσσαλονίκς με πολλαπλούς παίκτες. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τρίτης περίοδου για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι knockout, do or die παιχνίδι και για τις δύο ομάδες που είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Έρντον για την έναρξη της τρίτης περίοδου του δεύτερου μισού στην αναμέτρηση 34-37. Ναι, πιέζει σας. Ναι, 34-37, πρώτη κατοχή είναι για τους Summer Kings. Προχνάκος παίρνει ένα screen από τον Αποστολίδη. Θα παίρνει την μπάλα και πάει μέσα μέσα, πάρει ένα ρολάρι, όχι θα παίρνει την μπάσα στον Βλάκο. Ήντο. Είναι μια προσκήνη που θα πάει μέσα μέσα και αυτός θα πετάξει την μπάλα με το αριστερό, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Άλεξ, έκατσε την μπάλα, αφήσει μπροστά από τον Σπανό και πήρε και έτσι το φάουλ. Πρέπει να έλευσε το στην απέναντι ρακέτα ο Ήντο από τον Τένσο. Το νούμερο 99, το μαθέντος. Ήντο στην παραφορά. Ρουβίδης. Βίδης θα βγάλει την πάσα στον Πολυθυνάκο για μία ακόμα φορά ο Τερζίδης θα ανέβει και πάρα πολύ ψηλά για να πιέσει τον χειριστή. Τον αντιπάνω του είναι... Πολύ συνεπής σε αυτό το κομμάτι, ο Πολυθυνάκος έχει κερδίσει φάρο για δύο βολές. Αυτή θα ήταν μια καλή στιγμή για να δούμε στατιστικά. Μία στις δύο βολές για Θεσσαλονίκς, τρεις στις πέντε για Summer Kings. 6 τώρα, 12 στα 19 για το 14 στα 25 δίποντα. Μεγάλη διαφορά έγινε στα τρίποντα, 3 στα 17 για Σαλονίκς, 2 στα 9 για Kings. Είναι πολύ άσχημη η Σαλονίκς και σε πολλές προσπάθειες που έχουν πάρει από την γραμμή του 95. 11 σύστηκε για τις δύο ομάδες, Τερζίδης. Καλώς ήταν ελεύθερο στη γωνία, δεν πήρε φυσικό λιπάς από τον ίδιο Τερζίδη, αμυντικό τώρα από τον Αποστολίδη, δεν πήγε το καλάθι. Τουμπλάκος. Καυτή πάσα πέρασε τον Ήντο, ο οποίος έκανε μια απίστευτη κίνηση, έβγαλε την πάσα στον Πολυθυνάκο. Αυτός δεν την άφησε όμως το καλάθι. Για πολύ λίγο θα είχαμε μια υπέροχη φάση και για πολύ λίγο θα είχαμε μια πίστη απέναντι. Υπέροχη φάση με τον Θεβάνταντο και τον Εσπανό. Δεν συγκράτησε ο δεύτερος. Πάρα πολύ ψηλά για να κόψει ο Ζήσης τον Πολυθυνάκο. Δεν τα κατάφερε. 34-40. Και η διαφορά στους 6. Σαλονίκης βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Σπανός. Επίσης, πάσα από τη γωνία, παίρνουμε την εσωτερική, είναι άσαμος και τώρα υπάρχει επιθετικό rebound από τον Άλεξ, απέναντι σε τρεις παίκτες. Έχει κερδίσει το φάουλ. Το θωρικτό τον Σαλαμίξ. Όμως την πρώτη, 35-40 έχουμε και το νεράκι μας εδώ πέρα.
ήταν απαραίτητο να το πω αυτό. Βοηθάει πολύ στο να συνεχίσει ο κόσμος να κυλάει ομαλά. Είδω. Ωραίσουν Τερζίδη, κοιτάξτε που έχει ανέβει και πάλι. Κοιτάξτε πώς το πιέζει παραλέον να κλέψει την μπάλα. Ο Σαλίδης από την κορυφή. Βάζω στην επιλογή το screen. Άλλος παίξει τώρα πάνω του. Επίσης ψηλός, Λάγος. Πώς θα έρθει τον Ρεδομάτα έτσι να ψάξει μια πάσα για να τον έχει πέσει κάτω χωρίς να υπάρχει φαουλ. Κόπηκε από τον Ρεδομάτα. Ο Ρεδομάτα κόπηκε από τον Ρεδομάτα αντίπαλο. Συμφωνούμε, Τερζίδης. Πάμε στην Ιωαννία σε μια τρεις με μεγάλη καμπύλη. Είναι άσχημο σε επιθετικό rebound. Τον Άλεξ του φαουλ. Τερζίδης, πέρασε με κάποιο τρόπο η πάση στον Άλεξ, κέρδισε και πάλι δύο παίκτες που πήγανε πάνω του. 37-40. Καρτολίδης. Ίδω. Ίδω πάει μόνος παίκτες μέσα, πέρασε, άλλαξε ταχύτητα, ταχύτητα, τα καλά και φάουλ. Άλλαξε ταχύτητα, ταχύτητα, τα. Γιατί όχι. Θα παίξουμε με τις φλέξεις όπως έπαιξε με την ρακέτα των Σαρολίξ ο Ίντο. Κέρδισε και το φάουλ και την βολή. Έστω όμως έχει την βολή, τα πήρε όλα και έφυγε στην προκειμένη φάση. 37-43 διαφορά εκπλέον στους 6 πόντους. Βρίσκονται μπροστά με 6 πόντους του Summer Kings. Μάθε εντός. Στην Λίξα η Τερζίδης. Φανώς. Μάτσε όμως από τη γωνία σου για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει πολύ ψηλά το επιθετικό rebound. Ζήσει, δεν θα πέρασε τώρα η πάσα στον Άλεξ. Δεν έχει περάσει αυτός. 43 λοιπόν. Summer Kings οι οποίοι παίζουν κατά τα ψέματα ως underdogs στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι όπως προέκυψε το matchup. Ζήσεις από τη γωνία σου για 3. Ούτε τώρα είδα το rebound. Γιακοβίδης. Γιακοβίδης πέρασε, στέκεται και εκτελεί ένα jump shoot. Είναι άστοχο. Τερζίδη στο rebound. Περιμένουμε από δύο, όχι όμως υπάρχει πόδι. Αχ, από τον δεξιλάκο παρκλήγο να κλέψει την μπάλα. Κρίμα για τους Kings. Θωμάς Τέντος. Επίσης Θωμάς Τέντος στα mind games, στις τρίπλες. Quick side, Τερζίδη πήρε. Είναι να τροφοδοτήσει τον Άλεξ, είναι φανερή πρόθεση. Το Σαλονίκη να τροφοδοτήσουν τον Άλεξ και αυτός παίρνει την μπάλα και τους επιβεβαιώνει. 39-43. Δεκουλάκος. Έχουμε δει πολλές φάσεις να συμβαίνει και αποδίδηκαν πού στο ρηκτό των Σαλονίξ. Μέσα στην αντιπαλή ρογιάντα. Ζωνίδης. Λάκος τώρα πάλι πάτη και πάλι τον Θωμάτα έτσι στην προηγούμενη φορά είχε πέσει και είχε γίνει ένας τζέρτζελος όπως είπαμε και στην αρχή. Άστοχος με ένα fade away τώρα με τον Βουλάκος. Άλεξ θα σταματήσει, θα είναι μια πάσα την βρήκε στον Θωμάτα έτσι. Και θα ακολουθείται από τον Ίντο. Δύσεις μέχρι μέσα και αυτός έστοχος. Μέσα στη ροκέτα αρχίζουν να εκμεταλλεύονται την υψομετρική διαφορά υπέρ τους οι Σαλονίξ. 41-43. Έχει τώρα ένας από τους δύο ρεφς στον Δεκουλάκο. Δύσεις τώρα την μπάλα, Ίντο. Γιακοβίδης, πολύ σπάθος ανεβαίνει, θα δώσει ένα screen αντίθετα με αυτό πάει ο Γιακοβίδης. Στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος ο Μπέντεντος στο ψωμένο χέρι του Τερζίδη. Ζήσει τώρα, προϋποθέσεις εκδιασμού για τους Σαλονίκης Τερζίδης. Ρόλου πάσα στον Άλεξ, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, δεν κόπηκε από τον Αποστολίδη. Η σοφάριση του παιχνιδιού, 43 όλα. Και έχουμε ένα ακόμα time out, που καλούν σπεσμένα και με το βίντεο τους οι Summer Kings. Έχουμε παιχνίδι και πάλι. Δεν σταματήσαμε ποτέ να έχουμε, να είμαστε στιγμής. Αλλά έχουμε ισοφάριση αυτού όπως και να έχει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά μετά το time out για να δούμε τι σκέφτηκαν να αλλάξουν οι Summer Kings. Σε αυτά τα συγκρότηση. Βλάκος. Αποστολίδες καλούν τις Summer Kings να προστατεύσουν την ρακέτα τους. Θωρακίζουν αυτήν, έκλεψε ο Ζήσης για να δούμε όψη σιρτό μπάσκετ. Δεν υπάρχει τζάμπολ και στην αναμβούλα ο Νίκος χαίρεται μερικός καθώς δεν έβαλε το καλάθι ο Πολυφυνάκος. Πήρε την baseline, δύο παίκτες κάτω, χαμός έγινε. Υπάρχει φάουλ από τον Άλεξ Ακρίδη. Φαίνεται να διαφωνεί. Φαίνεται
αλλάξει και η απόφαση. Τι έχει συμβεί. 3-2 τα φάουλ, 43-45. Όχι, δεν έχει βάλει φάουλ, έχει βγει στο καλάθι, έχει κάνει βήμα το Τερζίδης. Συνεχίζει στην προσπάθειά της και μπροστίζει. Συνεχίζει με λάθος πόδι, πολύ σημαντικό. Πολύ συχνό σαν ορίδιο χρόνο, λάθος. Για το κλέψιμο το Τερζίδης και πάλι από τον Αυτολίδη. Ήντο. Συνεχίζει τώρα είναι και σε αυτόν, σαν τη μνήγα στο φως πάει στην μπάλα. Ο Τερζίδης και λάθος πάσα τώρα από τον Ίντο. Έκλεισε ο Σπανός. 3-1-2-2 ύψωσε και τον Σπανό. Ο Ζήσης ξαναπήρε την μπάλα και την άφησε στο καλάθι. Το Summer King. 45 όλα. Λάγος. Τι παιχνίδι βλέπουμε στο Έντομ. Προσδόκητο ενδεχομένως. Προσδόκητος. Αποστολίδης. Προσδόκητος για τρεις. Είναι άστοχος. Υπάρχει. Όπα, και να βάλει μια κομπίνα εκεί πέρα ο Γιακουβίδης, δεν κατάφερε, η μπάλα όμως είναι για την ομάδα του. Ήντο μια 3 airball τώρα από τον Αυτολίδη, ξανά επιθετικό rebound χωρίς να έχει έναν τέτοιο χρόνος. Ούτε τώρα το τρίποντο από τον Κουλάκο στη γωνία, ο οποίος είχε παιδί ελεύθερο Ζήσης. Πάει μέχρι μέσα στις περιστροφές, γύρισε με το δεξί και πάλι μπήκε το καλάθι. Κάνουν θράψη στην τρίτη περίοδο οι centers και οι forwards των Θεσσαλονίκης. Κυρίως ο Άλεξ Ιατρίδης και ο Ζήσης. Πολύ μεγάλο παιχνίδι μέσα στην ατζέντα, επιθετικά για αυτούς. Αποστολίδης. Κουλάκος. Από τη γωνία τώρα θέλει να απαντήσει ο Κουλάκος. Για τρεις άστοχος, υπάρχει αμυντικό ριμπάντο από τον Άλεξ. Σπανός. Το Μάς εδώ είναι έτοιμος να περάσει πιθανότατα στη θέση του Σάκης. Τέλος από τη γωνία. Το Μάς πάει μέχρι μέσα, έβγαλε την πάσα. Δεν συγκράτησε ο Άλεξ. Έχει πέσει κάτω ο Τερζίδης. Πεκοπίδης πέρασε, τέτοιο στον ακολουθεί και έχει κάνει το φάουλ σε αυτόν. Δεν θα σου έρθει τις διαφωνίες του. 4-2 το μοντικά πλέον. Πολύ σωμάκος στην παραφορά. Παρασκομίδης ασκήθηκε πίεση ακόμα και στην παραφορά. Πεκοπίδης. Στην απέναντί του ο Τσέπινης έδαφος. Στις ύποπτος πήγε να χάσει την κατοχή και την μπάλα και την ισορροπία. Δεν έκανε τίποτα από αυτά ο Γιακουβίδης. Υπάρξει επιθετικό φάουλ. Μάλιστα, 4-3-1 ακόμα έχουν να δώσει το εκείνης. Ένα πάση στην κίνηση Σπανός, έξτρα πάσα θα γυρίσει και πάλι είναι εύστοχος. Μια περιστροφή με το δεξί χέρι και με τα μπλότα καλάθι του Άλεξ. Είναι 3-49-45 μπροστά με 4. Οι Θεσσαλονίκοι είχαν επιτύχει ακόμα πίσω με 6 πόντους σε ένα κλειστό όσον αφορά το σκορ παιχνίδι. Άστοχος, απέναντι σε καλή άμυνα ο Αποστολίδης Τερζίδης. Στην Wishside του Σάκης Τέντσος. Προσπαθεί να βάλει και το τρίποντο, δεν το κάνει ο Ζήσης. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Άλεξ, έχει γυρίσει, έχει κάνει βήματα. Υπάρχει σφύριγμα. Ναι, πράγματι βήματα. Έχει καλή άμυνα. Άκυρο πίδημα. Άκυρο άλμα, να ακούγεται λίγο πιο έτσι κομψά. Και Κουλάκος. Έχουν κολλήσει τους 45 που έχει αρκετή ώρα. Οι Kings πλέον άλλαξε τα σύνδεμα με μια σταυρωτή. Ο Πολυκουλάκος μπάλα έχει πέρασει εκτός. Και είναι για τους Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Ανέχεται το όνομά του. Όμως, είμαι επί τον πόλης τελικά. Ζήσης, πέρασε ένα μέσα από 2-5 και σε τρίτο και αυτό το καλάθι μπήκε. 51-45 πλέον αυτοί που βρίσκονται μπροστά με 6 πόντους είναι οι Θεσσαλονίκης. Αφόντας τους αντιπάλους τους να πάρουν ένα ακόμα time out. 51-45, 2-17 για την δείξη της τρίτης περίοδου. Ένα ακόμα φάουλ έχουν να δώσουν οι Kings. Ξέρω έχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στο μισό του Έντομ. Κατοχή είναι για τους Summer Kings, οι οποίοι κάλεσαν το προηγούμενο time out. Λάγος, απέναντι στον Τερζίδη. Ίντο, για να δούμε τι πρέπει να βρούνε. Για αυτούς τι έκρινε ο σωστό να βρούνε οι Kings. Για αυτούς πρέπει σίγουρα να ξεκολλήσουν. 45 πόντους είναι άστοχος, απέναντι σε καλή άμυνα κομίτη. Τέτος, Σαχής, Άλεξ. Πέρασε μέχρι μέσα και πάλι είναι και πάλι έστοχος με ταμπλό. Φαίνεται ασταμάτητος. Τι δυνάμει να τον Kings.
Τι αυτός και ζήτης. Αψολίδης τώρα, πολυφωνάκος από την γωνία. Πέρασε το 4-3 της καυτή πάσα. Αψολίδης έκανε μια προσπίση. Πολυφωνάκος. Καυτή πάσα και πάλι δεν συγκράτησε ο Ίντο. Και δεν συγκράτησα και εγώ, παρά λίγο το χαρτάκι με τα ονόματα. Δεν το χρειάζομαι και το τυπικό το έχουμε. Δεν το σκέφτομαι. Σαραπίρα έχει χρυστεί από δύο. Κοιτάξτε, τον έχουν κάνει σάντουιτς στην άμυνα τους οι Kings και υπάρχει σφύριγμα. Με φάουλ που έχει κάνει. Εγωβίδης και είναι το τέταρτο του. Σύμφωνα με την γραμματεία, ζήσει σου πια τρεις από την κορυφή. Είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound τελικά. Αυτό είναι ο Αποστολίδης. Στον πλάκο. Πάρε Αποστολίδης, έχει κρυφθεί με χρήσιμο φάουλο. Αποστολίδης. Αποστολίδης. Λέιζερ πάσα από τον Φωνάκο και πάλι έχει βάλει πλάτη. Έχουν γυρίσει, έχει κρυφθεί από δύο από του δύο πύργου. Τέσσερι λεπτά. Ζήσει και άλλαξε. Έκανε μια προσπίση. Επέμενε στον Σπανό για τρεις. Δύσκολη προσπάθεια, τι έβαλε! Ο Αποστολίδης 53-48. Πολύ πολύ δύσκολο τρόπο ξεκολλώνει από τους 45 πόντους. Οι Kings πάλι πέρα λίγο να μην αφανάσουν στην τελευταία πρόταση. Τέντζος από τη γωνία σου για 3 είναι άστοχος, υπάρχει. Ένα μυστικό rebound από τον Αποστολίδη. 24 δευτερόλεπτα, καστή πάσα. Ίντο. Λιώνει και η τρίτη περίοδο σιγά σιγά. Το πέντε στον Τερζίδη. Αλλάζει, γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη. Με το αριστερό τελικά πήγε να βάλει το καλάθι, δεν πήγε. Δεν πήγε δευτερόλεπτα στην τελήξη στην Ισπηρία. Ο Τερζίδης δεν θα ψάξει πάσα, πάει μόνος του μέχρι μέσα. Σέρβιν την μπάλα είναι άστοχο, θα μπει το rebound. Πάμε στο Λίδη, 4 δευτερόλεπτα. Πήγε το κλέψιμο πάνω στην κρατή. Από το Λίδη έχει πατήσει την baseline. Για το συμπάλα ή όχι. Summer Kings 1,3 για αυτούς. Για να δούμε τι θα ψάξουν, τι θα βρουνε. Αποστολίδης. Ήδη θα πρέπει να πετάξει την μπάλα, το κάνει. Θα μετρήσει αν μπει, είναι άστοχος. Πέρα μακρινωθούν. 53-48 λοιπόν. Έχουμε ανακτήσει το σκορ και το προβάδισμα και το momentum. Βρισκό στον ενεργητικό τους εννοούσε και το προβάδισμα. Μαζί η Σαρονίξ. Στους 5 πόντους βρίσκονται υπέρ τον Kings, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η τέταρτη περίοδος. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα για τους Summer Kings, παρά το γεγονός ότι έχει φορτηθεί με 4 φάουλ ο Εγκοβίδης, παρά το γεγονός ότι είναι με 5 παίκτες μόλις, παρά με την εμφάνιση που έχουν παρουσιάσει στα 3 προηγούμενα δεκάλεπτα. Σίγουρα δεν μπορούμε να τους βγάλουμε από τον χάρτη του παιχνιδιού. 5 πόντι εξάλλου δεν είναι μεγάλη διαφορά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο Έρντον. Έχει επιστρέψει ο έρεθιξ των δύο ρεύς. Άφησε ένα νερό στην... στο ταμείο. Έναρξη λοιπόν τέταρτης περιόδου. Γύρισαμε βήχα, πολύ καλά θα πάμε. Καρυμπίδης έχει περάσει για τους Καρυμπίδης έπειτα από αρκετή ώρα. Δεν τόσο. Ζήτης για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχος. Βάλλον θα περάσει εκτός. Ζήσεις στον πάγκο στο τηλέφωνο. Κλείνει τον deal. Σου λέει, έβαλα πόσους πόντους μέσα στην ρακέτα στο 3ο δεκάλεπτο. Πάρτε με. Εξηγεί τα κατορθώματα του ενδεχομένως σε κάποιον ατζέντη, I don't know. Νικομίδης. Το δείχνει και εσύ, έχει σταματήσει τρίπλα, ψάχνει μια πάσα, την βρήκε σου για 3. Είναι άστοχος. Πρέπει σε άμενα από σωλήνη, συμπάλα δεν παίρνει εκτός. Πάστε εδώ. Εντάξει, τώρα παίζουν μαζί οι δύο guards. Μου αρέσει να ακούω τη φωνή μου όταν μιλάω. Καρπίδης. Ζήτσο σεξιστέντες από τη γωνία, τώρα θα πάρει, παραμένει ελεύθερο σου για 3. Σέστοχος! 56-48. Φορά στους 8 πόντους υπέρ των Σαρονίξ. Για να πω το χρώμα τους, αλλά σε τι χρώμα είναι αυτό, άλλος έχει άλλο. Δεν συμμαζεύεται. Πήγε το κλέψιμο, ο Σάκης, πέμπτος. Από την Ακοβίδη. Το έκανε μερικό, συμπάρει που πέρασε εκτός για τις Kings είναι. Ήντο. Τεψά δευτερόλεπτα, παίρνει. Ας κρέψει τον Αποστολίδη, Πολυφωνάκος τώρα πέρασε στα 2 δευτερόλεπτα, σκαστή πάσα και πάλι. Ο Πολυφωνάκος τελείω ο χρόνος, επίσης δεν το αντελήφθηκε. Ο
Μαστέντζος. Είναι από το μάτι την επαναφορά, το τρέφει τώρα. Στη γωνία Μιλίδης. Θα έχει σύντρος για τρεις, είναι άστοχος, υπάρχει εξαιρετικό ριμπάνω από τον Αλέξ. Τρέφει σε τρεις παίκτες. Μπασκετικό σουβλάκι, καλάθι και φάουλ. Τόσο αρδοφόρη διαφορά στο διψήφιο για τους Σαλονίκης, 8 και 16 είναι η συνήθωση της τέταρτης περίοδου, έτσι όπως και στη βολή. Άλεξ. Σαλονίκη. Ο Μίλης θέλει να εκτελεί ένα jump shoot, έτσι το χωριτιώνεται και αυτός, 59-50. Εντάξει πέντος. Να βρει μια πάσα την βρήκε στον Θωμάσο για τρεις άσοδος με ταμπλό αυτός, αμυντικό ριμπάμπτο από τον Ίντο. Λίδης. Λάγος. Θα βρήγουνε, όπ, έχει μπει μπάλα στο ματιέ, έχει μπει μπάλα στο ματιέ. Δεν σταματά, το παιχνίδι, πήγαινε ρε παιδιά, δεν ζήτησε το αμυντικό ριμπάμπτο. Δεν ξέρω που ήδη στο έρχεται λίγο στο ματόσφαιρο. Παίρνει μέχρι μέσα τα χόπα. Δεν είναι φυσικά γιατί το φάουλ. Δείξε ο Τζεντζίδης στην κύριο των Ματέντων. Στην κίνηση δεν θα πάρει την μπάλα ο Άλεξ αυτή τη φορά. Μας βρίσκεται. Σέξτε μου στην επαναφορά. Άλεξ για τρεις, είναι άστοχος τώρα, πάρα πολύ ψηλά πολύ στο πάρει το rebound. Παραμόνευε από πίσω ο Τερζίδης, παραμονεύει τώρα και για τον ίδιο ίδιος ο Τερζίδης. Είναι πως κλέψει το μας τέτος, κοιτάξτε πως πιέζει. Είδω. Ήταν λίγο περίεργα, το παίκτη στον Bad Boys που είναι δίπλα μου. Όχι, είναι πειράζει. Είδω, ωραία πάσα στον Πολυφωνάκο, ο οποίος έκανε μια τρίπλα και αφήνει την μπάρα στο καλάθι. 59-52, 7 πόντους η διαφορά. Βρήκαν ένα ακόμα καλάθι. Θα έχει τα μοντεγωνία. Καθώς πάσα έκχασε μέσα από το χέρι του ο Άλεξ. Υπάρχει τζάμπολ μεταξύ Βεσουλάκος και Καρυπίδη. Και το Βελάκι δείχνει αυτό που το Βελάκι δείχνει. The hard watch. What the hard watch. Πόβο η προφορά μου σκοτώνει άνθρωπο. Αν την ακούσουν οι Αμερικάνοι θα αλλάξουν γλώσσα. Anyway, κατοχή είναι για τους Kings. Βεσουλάκος είναι στην επαναφορά. Είναι δύο δαματικά. Βλάκος. Με το πίσω από τη γωνία σου για 3-5 στο Ζάκη Τέντσο. Έστοχο 59-55. Οι Kings επιστρέφουν. Μερικός Kings are back. Πάρτλι. Το μάστε το σου για 3. Θέλει να απαντήσει. Παραλέω να μείνει η μπάλα σπιτωμένη. Είναι άνθρωπο από τον Βλάκος. Ο Βλάκος τώρα. Ο Λάκος παίρνει ένα σκρίνο από τον Ιακουμπίδη. Παίρνει το Σάκη Πέμπτο, τώρα έχει βάλει πλάτη. Θα γυρίσει, παίρνει μια πάση στη γωνία, Ίντο. Ίντο πάει μόνος μέχρι μέσα στα 4 δευτερόλεπτα. Πέρασε πέφτοντας! Έχει χτυπήσει. Δίνει και το χέρι μου τον Τερζίδη. Να συνεχίσει ο Ίντο όλα καλά. Λογικά δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Χειροκροτούμενος τώρα από τον Νεπουλάκο, πρώην παίκτης του Σικάριος. 59-57. Δεν τα παραδάνε ούτε οι Kings. Σάκης Τέντος, 6 λεπτά ακόμα, Τερζίδης. Στη γωνία, Μαθέντος. Πήγε μέχρι μέσα ένα running floater, δεν το δικαιώνει τώρα, υπάρχει χρόνο τουλάχιστον 3 παίκτες πάνω στην μπάλα για το rebound. Αυτή έχει περάσει εκτός. Ζήτης πιέζει ακόμα τον Νικουλάκο, λες και δεν υπάρχει κούραση για αυτόν. Λες και η κούραση είναι στο μυαλό, είναι ένα spectrum ας πούμε. Πέρασε μέχρι μέσα, στέκεται και εκτελεί μέσα από τον Ιακωβίδη, 59 όλα. Έχουμε και πάλι παιχνίδι.
μερικές φάσεις μόλις στην τέταρτη περίοδο είχαν ακουμπήσει τους 11 πόντους υπέρ τους στη Θεσσαλονίκη. Στην δύο τρεις άνθρωπος υπάρχει στο γιο. Υπάρχει τεχνική ποινή σε αυτόν. Ζητήσει αλλαγή. Πανώ θα περάσει τη θέση του. Ρεμίσει λίγο. Άρα δεν έφτανε. Το γεγονός ότι οι Kings επιστρέφουν έχει φλωθεί και με τεχνική ποινή ο Σάκης Τέντζος. Ήδη θα καλέσει την πολύ αυτής. Θα επιστρέψει από το μείον 11 οι Kings, απίστευτη μαχητική ψυχή. Αψιλίσουμε. Έτσι όπως την βολή αυτή στο κύπτο. Μια δεύτερη που παίζει ο Ρινιμένης, ο Τερζίδης και πάλι σαφανώς είναι ελεύθερος, πάει μέχρι μέσα και είναι έστοχος ο Τερζίδης. Προσωπική ενέργεια τον δικαιώνει, 61-60. Ο Πλάκος. Στολίδης από την κορυφή, 5 λεπτά ακόμα από τον Πλάκος. 61-60, τα πάντα είναι ανοιχτά. Όλα τα ενδεχόμενα παραγγελούν να πέσει, πέφτει, συγκριτεί την μπάλα χωρίς να κάνει βήματα γιντό. Στο λίγο για 3 είναι άστοχος ο Δεκουλάκος. Αμυντικό rebound ζήσεις. Έλειτε από τρίπλα. Σουτ. Ζήτης. Παρός από τη γωνία πέρασε. Θα αφήσει την πάρα το καλάθι. Άλεξ παρά λίγο καλάθι. Φάουλ. Θα ζητήσει σε δύο βολές στο ρηκτό των Θερονίξ. Του βγήκε τώρα το παρατούπιο. Έγινε. Αυτό το αποφάσισα εγώ, εντελώς δημοκρατικά. Το έχω πει τόσες φορές. Άστοχος η πρώτη παρόλα αυτά. Δεύτερη αμυντική. Μόλι μπάουν από τον Κορυφνάκο. Για το πλαίσιο και το έκανε, θα πάρει τον παραλίγο να πατήσει την γραμμή. Δεν το έκανε όμω. Ωραία πάσα. Δηλαδή και περαιτέρω μέχρι μέσα είναι άσχημο το. Ωραία πάσα πέρασε με κάποιο τρόπο στον ίδιο επίτευγμα μια προσπίση. Άστοχο όμω απέναντι. Του σπανώ επιθετικό ριμπάουν τον ίδιο. Τι καλάθι. 61-62, μία ακόμα εναλλαγή στο σκορ και πάλι μπροστά η Kings. Δεν λέει να αποκτήσει ξεκάθαρο φοβορή. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της κανονικής περίοδου του παιχνίδι, πέρασε η πάσα το high-low, βγήκε μεταξύ Τερζίδη και Άλεξ και άφησε ο δεύτερος την πάρα στο καλάθι, 63-62. Πολύ η αναμέτρηση μεταξύ Webla και Bad Boys. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για μεταγραφές και για ό,τι μου φάνεται, αλλά μετά αυτά. Γιακουμίδης, γύρω τον Πικουλάκο στα 8 δευτερόλεπτα τώρα. Πρέπει να σκέφτεται τον Πολυκουλάκο, θα τελέσει απέναντι στο εξωμένο χέρι του Σιβανού. Είναι άστοχος στο αμυντικό rebound από τον Ζιζί. Τομάς, έπαιξε την μπάλα την συγκράτησε ο Ζιζίδης. Τρίπλες προσποιήσεις. Ζιζίς. Πέρασε, έχασε την μπάλα μέσα στο χέρι του Πολύκου χωρίς να κάνει φάουλο. Πρώην παίκτης ο Σικάριος, 2-2-2 τώρα στάμισε ζουμ. Πάει μόνος μέχρι μέσα απέναντι στο Σιβανό, είναι άστοχος. Ο Στολίδης υπάρχει αμυντικό rebound από τον Σιβανό. Σιβανός. Πέταξε την μπάλα, λάθος όμως, γλίστρισε. Μπάλα μέσα από τα χέρια του. Λάγος παίρνει ένα screen και αυτό πάσα πολύ στον Λάγος. Το έκανε ο Ζήσης. Είναι να βγει πιο μπροστά από τον Σπανό. Ο Κουβίδης δεν τα κατάφερε. Ζήσης. Μέχρι μέσα άστοχος όμως. Με πέρα χέρι στο τελεία. Με πέρα λεπτομέρειες και τρώνε πάρα πολύ περισσότερο. Ο Στολίδης είδε τώρα. Με θέλω τρίλεπτο με φάρτια με αυτά. Πάρα πολλά χέρια στην μπάλα. Η μπάλα έχει πέρασει εκτός. Πάρα πολύ παίκτες ο ένας πάνω στον άλλον. Πω πω χαμός γίνεται. Ωραίος χαμός όμως.
του χουστάρω. Διακοβίδησε την παραφορά. Ο Βλάχος πήγε το φρέσκο, σπάσανε του πάλι. Παίρνει στον Τερζίδη τώρα. Ο Βλάχος υπάρχει επιθετικό φάουλ. Στον ίδιο, έχει πέσει κάτω ο Τερζίδης. Είναι 4 τα μαγικά πλέον. Περισσότερο για την ομάδα που έχει μόλις πέντε παίκτες. Ένα time out που βλέπουμε σε πολύ λίγο. Τι ματσάρα βλέπουμε, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση που φτιάχνουμε στην crunch time. Από εδώ πέρα τα πράγματα μετράνε πολύ περισσότερο από ότι όταν δεν είμαστε στην crunch time. Είμαστε τόσο είμαστε εντός για 3. Είναι άστοχος και πάλι. Στήσαμε στα 30 τρίποντα πλέον και σε Λονίκ Σάνταμος. Ο Ζήσης. Ο Άλεξ Αλεξιδικό ριμπάντων του Ζήσης. 65-62. Δικοπίδης. Δικοπίδης πέρασε. Στέγει την εκτελή. Είναι έστοχος τελικά. 65-64. 2-22 ακόμα. Τωμάς Έντζος. Τώρα τι στατιστικά. Πόσο μετράνε σε ένα τέτοιο σημείο του παιχνιδιού, ενός τέτοιου παιχνιδιού μπορώ να πω σημαντικά. Τερζίδης, άστοχος της πάντας ένα τάμψο που πήρε, Εγκοβίδης. Εγκοβίδης πέρασε, έκλειψε την μπάλα, δεν μας τέτοιες μέσα από τα χέρια του. 2 λεπτά ακόμα, 65-64. Τέντος, άφησε στο πανό, ο οποίος σερβίρει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι, μάλιστα. Δεν του έπεσε ο δίσκος, δεν αστόχησε. Ο Στολίδης, 67-64. Στο τρίποδο η διαφορά. Έχουν επιστρέψει από το μείον 11 στην ίδια μόλις περίοδο οι Kings. Κίντο. Για 3 θα το πάρει πίσω από screen. Είναι άστοχος όμως ο Αποστολίδης. Στούγαρε λίγο με τον Ιακωβίδη, όλα καλά. Για το κλέψιμο το έκανε ο Κίντο. Και πάει μέχρι μέσα αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι. Πέφτοντας για μία ακόμα φορά. Ζήτησε πάρα δεν το πήρε. 67-66. Το Μάστ Έντζος. Περιφύγει από τη γωνία. Στο 3-3 πάρα πολύ σημαντικό αμπί. Άστοχος όμως. Αμυντικό ριμπάντο Αποστολίδης. Πάει το coast to coast μέχρι μέσα μόνος του, είναι εύστοχος! Μπροστά οι Kings! 67-68! Μάστε έτσι, 1-13 ακόμα. Έχουν έρθει ως outsider, είχαν μόλις και έχουν μόλις 5 παίκτες στη διάθεσή. Οι Kings, κοιτάξτε πώς έχουν κλείσει τον Άλεξ, ο οποίος κρατάει μπάλα και βρήκε στην ύμα στο δύση. 10 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό ακόμα, στον για 3 ο Μάστε έτσι. Άστοχος και αυτό! Και υπάρχει foul ψηλά. Τι υπάρχει? Θα τη σφύριγμα. Λίγο ρίχνω τον Ισιατρίδη, 57,1 για τη λήξη. Τι ματσάρα βλέπω. Ακατάλληλο για καρδιακούς. Αυτό το παιχνίδι θα κάνει πλούσια τα νοσοκομεία, κυρίες και κύριοι. Όλοι στην ενταδική. Παλμή 800.000. 2-4 λοιπόν το φάουλ έχει πάρξει η εφέμιση. Και δει ψηλά φάουλ έχουν μίξει στον Ζήση. Κάτι λέει τώρα σημορεύτη με γραμματεία, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει, είναι μακριά. Όπως και να έχει 2-4 το φάουλ έχει θεωθεί η φάουλ στο Θεσσαλονίκη. 67-68. Βλάκος. Στον έναν πόντο μπροστά σύγκαρο χίλιο τους Kings. Αποστολίδης τώρα από την κορυφή, προχωράτες ανεβαίνει και το δώσει στο screen, 8 δευτερόλεπτα. Πέρασε στη στέκη την εκτελή, είναι άστοχος ο Αποστολίδης απέναντι στον Ζήση. Σάκης Τίμης έχει περάσει εκ νέου, ο Θωμάς. Σάκης, Ζήτης. Μπάγκος, πάντως έχει περάσει και το Σαλαμίξ. Μάσα από τη γωνία, επιμένει για τον τρίπο, το έχω πάρει ένα ακόμα, είναι άστοχος και πάλι η μπάλα. Μπήκε και βγήκε παιδικό ριμπάντο από τον Ζήση. Από τον Άλεξ και τι έχει υπάρξει. Φάουλ. Ναι, θα το προσαμάνω. Time out που έχουν καλέσει Kings, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, 20 δευτερόλεπτα ακόμα το παιχνίδι. Στην κόψη του ξηδαφιού, μια τέσσερα φράση που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή και μπασκετική τροφή αυτό το παιχνίδι για κάθε πεινασμένο μπασκετόφιλο. Έχει κερδίσει φάουλ για 2 βολές ο Άλεξ.
Άστοχο στην πρώτη. 67 παραμένει στο ενεργείο του κατά Θεσσαλονίκη. 66-8. 20,0 ακριβώς, precisely, η δίληξη. Άλεξ, στην δεύτερη βολή, έστοχο σε αυτήν. 68 όλα. Σάμερ Κίνγκ ξεχνούν την κατοχή. Το διχόρος παράδοσης ορθάνιχτο και φάουλ από τον Τερτσίδη. Φάουλ να δώσουν στην Φέστατα και έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι Σαλονίκς. Ξανά με αναφορά Πετουλάκος και πάλι φάουλ από τον Σάκη Τέντζο. 14,9. 68 όλα. Νικοβίδης την επαναφορά, πίσω την πίσω πάνω από τους Σαλονίκς. Πετουλάκος πάει να κλέψει την μπάλα. Ο Νομάκος εγκρατεί 9 δευτερόλεπτα παραλίγο να χάσει, δεν υπάρχει πόδι. Πετουλάκος, απέναντι στον Σάκη Τέντζο. Πέρασε να κάνει το σουτ. Άστοχο airball, 1,9 για τη λήξη. Απίστευτη πίεση, βρέθηκε μερικός ελεύθερος σουτ, πάρθηκε, δεν πήγε μέσα. 1,9 για τη λήξη, υπάρχει time out τώρα. Για μια ακόμα φορά, 1,9 για τη λήξη της ισότητας περίοδου. Να δούμε τι μπορούν να βρουν οι Σαλονίκς. Γίνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα. Θα έλεγα αν είμαστε στον Καρίνα, αλλά είμαστε στο Τσοπέντο. 1,9 για τη λήξη, ο Σάκης Τέντζος στην διάρκεια του time out έβγαλε και πινακά και είναι σοβαρά τα πράγματα όσον αφορά την οργάνωση του Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω τι έχουν σχεδιάσει, αυτό που είναι γνωστό είναι ότι έχουν μόλις 1,9, πρέπει να βγουν ταχύτατα, πρέπει να πάρει την μπάλα Σάκης Τέντζος για το μάτς, για 3! Άστοχος, παράταση στο έντο με 68 όλα. Πίστευτο μάτς, πάρα πολύ καλή διαχείριση δυνάμεων από τους Summer Kings. Πολύ μεγάλη αστοχία στο τρίποντο για τους Σαλονίκς. Όμως και να έχει, με κάποιους τρόπους έχουμε φτάσει στο 68 όλα. Παράδοση στο Airdom, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μια ακόμα φορά στο Airdom. Παράδοση του παιχνιδιού. 5 λεπτά ακόμα θα χρειαστούν τουλάχιστον οι δύο ομάδες για να έχουν τις διαφορές τους. Έχουν επιστρέψει από το μείον 11 στην τέταρτη περίοδο. Summer Kings, πρώτη κατοχή είναι για αυτούς, ένα τάπτο που θα είναι άνθρωπος, έχουν πέσει παίκτες κάτω. Μάλα πήγε στον Πετουλάκο. Εδώ. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Για την επίθεση των Kings. Ήδη έχει απομονωθεί με τον Σπανό στις τρίπλες. Πάει μόνος μέχρι μέσα, κόβει και από τον Σπανό, είχε έρθει και βοήθεια πάνω του. Είμαστε εδώ. Γωνία υπέροχη πάσα του Ζήση στον Άλεξ. Ένα team goal τώρα βγήκε για τους Σαλονίκς. Η πρώτη πόντι στην παράταση είναι γεγονός 70-68. Αρσολίδης. Παίρνουμε σε Αρσολίδο. Πάλι σπάνω σε μέναν Ιδού. Εγωβίδης. Αντρέπει στον Βατέτσο συγκρατεί την μπάλα. Και υπάρχει λάθος από τον Ιδού. Έκρασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Παντός από τη γωνία βρίσκει πάλι ο Ζήσης αρκετά και πάλι είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Αμυστολίδη. Τώρα είναι άστοχος ο φίλος ο Σαλονίκς. Αμυστολίδης μέχρι μέσα είναι άστοχος, πάει αμυντικό rebound, υπάρχει foul από τον ίδιο. Φαίνεται οι φίλοι μας από τους Bad Boys και από την Puebla που έχουν έρθει και κάνουν προπόνηση στο δίπλα γήπεδο. Θα λιώσουν στην προπόνηση. Έχουν τελειώσει το σπίτι μου, παιχνίδι. Πρέπει να λέει με την γραμματεία στο μεταξύ. Τεράστια μάχη στο πίσω του έντομου, πραγματικά τεράστια. Νοκάουτ παιχνίδια, σκληρό φορμάτ, σκληρές ομάδες, σκληρά παιχνίδια. Άλλης για τρίτης είναι στην γραμμή των ελευθερών βολών για μία ακόμα φορά. Έστωχος στην πρώτη, 71-68. Σκλαράκι ασφαλείας 3 πόντων για τους Σαλονίκς. Έστωχος και στη δεύτερη, στους 4 πόντους μία φορά. Αμυστολίδης, Πολυθονάκος. Για να δούμε τι διαχείριση δυνάμειων έχουν κάνει οι Kings και ενώ της παράδοσης. Ένα jump shoot είναι άστοχο τώρα από τον Ιγκοβίδη. Άλεξ rebound. Βγάλει μια laser pass στο Ζήση, δεν τα κατάφερε ο Άλεξ.
πλήρω 2-3 έχουν επιστρέψει αντίπαλοι και συμπαίκτες, κυρίως αντίπαλοι όπως και τους Kings. Είδε ήθελε να βγάλει μια πάσα στη γωνία, έχω την εντύπωση ότι ο Δεκουλάκο δεν το έκανε όμως. Πάει τέτοιος και έκλεισε την δεξιά γωνία. Αυτολίδης. Εκουβίδης. Τα ενέργεια δευτερόλεπτα της επίθεσης. Απέναντι στο κομμάτ. Έχει απομενωθεί η παιδιά Άιζο στην γωνία σε μια στρίση από τον πάρει όπως το λέει όχι. Ήντο θα πετάξει την μπάλα στη λήξη του γόνου της επίθεσης. Είναι άστοχος. Θα έχει αμυντικό ριμπάντο το τσακπέντο. Καυτή πάσα πέρασε στο σπανό και πάει μόνος για το κάρφωμα και το έκανε. 74-68. Κάποιοι εδώ πέρα. Τι ήταν Τιμς. Ήταν περίεργο, ας το λέει τρελός είναι αυτός. Και δεν είναι σαν δικό κιόλας. Ένα jump shoot, άστοχος ο Δεκουλάκος και πάλι 2-40 και την λήξη. Σαν τις πέμπτος. Ζήτης. Άλλες από την γωνία τώρα ο Θωμάς έδωσε για τρεις επιμένει στο τρίποντο. Δεν δικαιώνεται τώρα αμυντικό ρυπάνω που ο Θωμάς έδωσε να τρέξει. Στο μείον 6 η Summer Kings. Ο Θωμάς πάει μόνος του και το coast to coast πέρασε πάνω. Από τον Ζήση μπάλα 74-70. Ζήσης κατεβάζει τώρα την μπάλα. Και πόσο πώς κοιτάει ο Δικουλάκος τον χειριστή τον Σαλονίκ. Πόσο concentrate. Πόσο concentration. Σε 3 άσκος φτάξει από την γωνία. Ήδω. Και πέρασε τελευταίο 2 λεπτό και έχει συμπαράδοση πλέον. Εκομίδης. Πέρασε ένα jump shoot απέναντι στον ψηλότερο σπανό. Είναι άστοχος αμυντικό rebound Ζήσης. Είμαστε τους πέρσι στο κέντρο. 100 δευτερόλεπτα ακόμα στο συν 4 και κατοχή για τους Σαλονίκς. Άλεξε με το Σάκη. Άλεξ, πήρε τον Ζήση, θα επιστρέψει τώρα την μπάλα σου για 3 στα 5 δευτερόλεπτα, άστοχο. Πέρασε χρόνος για τους Σαλονίκς, υπέρ αυτόν. Θέλω να παίξω το δύο τώρα Kings, θέλω να βγάζω το στον ίδιο του Σαλονίκς. Πέρασε μέχρι μέσα με το αριστερό, αφήνει την πάρα στο καλάδι και είναι εύστοχος! Ο Αποστολίδης απέναντι στο Ζήση. 74-72 πάει για το κλέψιμο. Ο Αποστολίδης δεν το έκανε όμως. Απίστευτα μας μαχητική ψυχή. Αν Kings πραγματικά. Θα μας έντος. Άλεξ, πήρα από τον Ζήση. Άλεξ, μην κόψε λέει σφανός. Για 3, άστοχος, αμυντικό rebound από τον Δικουλάκο. Μία κατοχή, μπορούν να ισοφαρίσουν ή να προσπεράσουν οι Kings. Είναι το λάθος πάσα συγκρατή όμως ο Ιακωβίδης ήταν εκεί πέρα, ευτυχώς για τους άσπρους. Ιακωβίδης πάει ανάμεσα στα θηρία, έχει πετάξει την μπάλα, έχει κάνει βήματα. Ή όχι, υπάρχει τζάμπολ. Ζήτησε βήματα ο Ζήσης, ζήτησε φάουλ ο Ιακωβίδης, υπάρχει τζάμπολ τελικά. Σύμφωνα με τον ρεφ. Θα παρακολουθήσω την γραμμή. Διοψήνει για τους Σαλονίκς. Σάκης τέτος. 50 δευτερόλεπτα ακόμα, Θωμάς. Σάκης τέτος. Εάν πετύχουν καλά διότι παιδιά σε λίγη επίθεση, οι Σαλονίκς έχουν ακόμα πιο ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση και για την πέραση. Την επόμενη φάση του για 3 άστοχος ο Θωμάς έτσι σε επιθετικό rebound. Παρά λίγο καλά του φάλλου τον Άλεξ. Θωμάς έτσι το έβαλε με τον εαυτό του προηγούμενος που έχασε το τρίποντο. Θα εξελίξει πολλές ο Άλεξ. Και τώρα παίζουν και αστάθμιοι παράγοντες ρόλο, φίλε και φίλοι. Στο δίπλα γήπεδο υπάρχουν παίκτες που παίζουν μπασκετ, κάνουν επιδέρμαση και στο ακόμα πιο δίπλα γήπεδο το ίδιο. Υπάρχει θόρυβος. Έστοχος παρόλα αυτά στην πρώτη ο Άλεξ. 75-72. Άστοχος η δεύτερη. 75-72 μπορούν να ισοφαρίσουν με τρίποντο οι Kings. Το τρίποντο δεν είναι με το μέρος τους όπως τούτε και με τους Σαλονίκς. Έχει κερδίσει φάουλ από τον Άλεξ ο Αυσολίδης. Όχι, διορθώνουμε. Ή όχι, τι έχει συμβεί. Time out. Ναι, κατοχή είναι για τους Σαλονίκς. Υπάρχει φάουλ όπως βρήκαμε. Time out επιτρέπουμε σε πολύ λίγο. Είναι ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση του πρώτου νοκάουτ παιχνιδιού τους οι Σαλονίκς επιστρέφουν σε πολύ λίγο με την εμπειρία. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στο Airdom. Κατοχή είναι για τους Σαλονίκς από το time out. Θα μας τέλειωσε στην επαναφορά. Σάκης. Θα γίνω κλέψιμο και έκανε το φάουλ ο Δικουλάκος προφανώς. Έχουμε μπει στη ρουλέτα των ελευθέρων βολών.
play style τους, αλλά και με το ύψος τους. Το καθεαυτό εύστοχος ο Σάκης Πέντζος στην πρώτη βολή. Μαξιδωράκης φορείας 4 πόντων για τους Σαλονίκς. Άστοχος δεύτερη αμυντικό rebound. Δεν υπάρχει σήμερα και επιθετικό από τον Άλεξ. Σπανός συγκρατεί. Στις 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Ζήτης. Πάλι Σπανός. Το μας ζητάει. Θα πάρει ο Σάκης Πέντζος στη γωνία. Άλεξ. Θα μας έρθει να συζήτησε και θα το πάρει σίγουρα το χαμόγελο των πρώτων. Δεν για τρεις λάθο. Μπάρμα πάει στο Σάκη Τέντζο. 9 δευτερόλεπτα ακόμα και πάνω από τον Πολυκοβάκο στο Σάκη Τέντζο. Εκτελέσει ένα ακόμα σε πράγμα δεύτερο μόνο γκάρ των Σαλονίκ σε 76-72 και επίσης γκάρ των The Boys που έπαιξε και χτες. Θυμίζουμε αλλαγή. Και όχι. Άλλη στιγμή στον πάγκο. Τέγω στην πέρα συνήθρον. Δεν τόσο πτώσει πίτα αυτά. Έχουμε στην πρώτη πορεία το έντσι πάλι. 77-72. Χρειάστηκαν παράταση, χρειάστηκαν ένα έξτρα πεντάλεπτο για να κερδίσει τη Σαλονίκς. Μόλις 4 πόντοι στην παράταση για τους Kings, οι οποίοι θα ηγηθούν 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Τελικό σκορ 78-72 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Προφανώς και στους Kings, μόλις με 5 παίκτες και ερχόμενοι ήδη ως outsider, ως underdog, κατάφεραν να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση, επιστρέφοντας από το μείον 11 στην τέταρτη περίοδο. Είναι στους 8. Σαν ανοίξει τελικά πρωτοπόρη στον πρώτο όμιλο με 5-0 η αίτητη. Κάπου εδώ πέρα, ολοκληρώνοντας την συγκεκριμένη μετάδοση, χορτάσαμε μπάσκετ πραγματικά με αυτό το παιχνίδι. Να είστε όλοι καλά, θετική ενέργεια. Είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε. Εδώ πέρα κάπου εμείς σας αποχαιρετάμε για το πρώτο παιχνίδι. Καλοκαίρι έχει έρθει, να περνάτε τέλεια όλα αυτά τα κλισέ, αλλά πάρα πολύ σημαντικά που τα ξεχνάμε πολλές φορές και είναι κακό αυτό. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.